Όπως έχουν διαπιστώσει τώρα οι τηλεθεατές μας, χθες και σήμερα ο Άρης λείπει από την εκπομπή. Είναι όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα μπορούμε να έχουμε και εικόνα του. Και να μας πει ο ίδιος γιατί λείπει όμως. Είναι κάτι πονηρό. Άρη, καλή σου μέρα, Άρη μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι γίνεται, την πάτησες, Δεν μ' αρέσουν οι πονηριές αυτές καθόλου. Για πες, δηλαδή, τι εννοείς την πάτησες. Με τη δουλειά μου δεν έχω, και με την υγεία δεν θέλω, δεν μ' αρέσουν οι πονηριές. Κόλλησες COVID, Άρη μου. Την πάτησα, παιδιά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τον ψώνησα κι εγώ. Ψώνησα κι εγώ τον κορονοϊό. Πώς, παιδί μου, έχεις καταλάβει από πού περίπου? Όχι. Δεν έχω ιδέα. Αυτό είναι το ερώτημα όλων πάντα. Όποιος κολλάει, αυτό το ρωτάμε πρώτα απ' όλα. Επειδή ο Άρης όμως ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έβγαινε στην τηλεόραση αυτά τα 2 χρόνια με μάσκα αυξημένης προστασίας και δεν την έβγαλε ποτέ, φαντάζομαι ότι αυτό τώρα σε ταλαιπωρεί πάρα πολύ το που κόλλησες. Και θα σου την έχει δώσει κιόλας. Καθόλου. Ειλικρινά σας λέω, ειλικρινά μιλώ, δεν με απασχολεί. Κάπου. Έγινε τώρα. Να σου πω κάτι. Είχαμε κυκλοφορούσα με τη μάσκα, αλλά δεν ήμουν κυκλισμένο μέσα. Καλά, εννοείται. Κάπου. Κάπου έγινε αυτή η μετάδοση. Έχεις συμπτώματα, Άρη, σε ακούμε λίγο βραχνιασμένο ή κάνω λάθος? Θα σας πω, έως στιγμής, δόξα τω Θεώ, τα συμπτώματα είναι αυτό το μπούκωμα και αυτό το μπούκωμα. Μέχρι εκεί. Τίποτα, ούτε πυρετό, ούτε πόνι, ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Τίποτα απολύτως προς το μέλλον. Δεν ξέρω τι θα γίνει παρακάτω. Πρέπει να είσαι στη δεύτερη μέρα τώρα, Άρη. Να φυλαχθώ τώρα και τις επόμενες μέρες με το καλό, γιατί μπορεί να πάρει σε μέρες. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να. Κανονικά τώρα να είσαι δεύτερη, τρίτη μέρα στην πραγματικότητα. Κάπου εκεί. Πρέπει να αρχίζει η δεύτερη μέρα, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι. Να το πω ίσως και κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω πραγματικά. Είσαι απομονωμένος τώρα, πώς το περνάς, τι κάνεις? Εννοείται. Σε ένα δωμάτιο μόνο σου, διάβασμα. Τηλεόραση και λοιπά. Ναι. Δεν είμαστε και αυτή την εποχή πολύ στο σπίτι, οπότε με μόνο μου. Να σου πω, ζώρικο κι αυτό πάντως. Φαγητό στην πόρτα και τέτοια. Ναι. Όλα τα ενδεδειγμένα. Αυτή η φάση πάντως είναι λίγο δύσκολη, Άρη. Όλα τα άλλα εντάξει, αλλά αυτό τώρα να είστε ο αποκλεισμός, αυτό η απομόνωση. Τι να κάνω. Υπομονή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Υπομονή. Χαίρομαι προ στιγμή που δεν έχω συμπτώματα. Οι άλλοι στο σπίτι έχουν κανένα σύμπτωμα, κανεί? Ή όχι, τίποτα. Δεν κατάλαβα. Στο σπίτι, λέω, οι άλλοι έχει κολλήσει, κανείς όχι. Όχι, κανείς, όχι, δεν είμαστε πολύ στο σπίτι αυτή την εποχή. Αυτό λέω, είμαι μόνο. Ναι, εντάξει. Όπως και εμείς. Είμαστε δύο άτομα. Είμαστε δύο άνθρωποι στο σπίτι, δεν είμαστε πολύ αυτή την εποχή. Ναι. Αλλάξαν τα δεδομένα μας, οπότε. Εντάξει, από αυτή την άποψη δεν υπήρχε πρόβλημα. Σε self-test, Άρη, βρέθηκε θετικός? Έκανε self-test? Έκανα self-test κάθε βράδυ για να είμαι βέβαιος ότι έρχομαι στο γραφείο κανονικά. Και το self-test, τι έχουμε σήμερα Τετάρτη, το βράδυ της Δευτέρας, το βραδινό, βγήκε η γραμμούλα. Βγήκε η δεύτερη γραμμούλα. Να σου πω, εκείνη τη στιγμή, Άρη, πώς ένιωσες εκείνη την ώρα μόλις τη είδες τη δεύτερη γραμμή? Εφνιδιάστηκες. Απογοητεύεσαι. Νωρίτερα είχα ένα γαργαλιτό στο λαιμό. Που δεν σ' άρεσε. Το οποίο γαργαλιτό στο λαιμό δεν μου άρεσε, να πω την αλήθεια. Αυτή ήταν η μόνη ένδειξη. Είπες βρελές. Το σκέφτηκες βρελές. Ναι, βέβαια, το σκέφτηκα. Τι είπες? Σκέφτηκες βρελές να είναι. Ναι, το σκέφτηκα. Περνά, ναι, 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 είμαι από αυτούς τους ανθρώπους ο οποίος ακούει το σώμα του. Δεν ξέρω, για καλό και κακό, κάποιοι λένε, κάποιοι με κοροϊδεύουν γι' αυτό, ότι ίσως το παρακούω το σώμα μου, αλλά δηλαδή ακούω διάφορες ήχους και κάτι καμπανάκια, εν πάση περιπτώσει, είμαι από αυτούς τους χαρακτήρες. Λοιπόν, και αυτό το γαργαλιτό στο λαιμό δεν μου άρεσε. Λοιπόν, ήταν κάπως. Δεν είχα τίποτα άλλο. Αυτό το γαργαλιτό στο λαιμό. Και τους έβαλε σε υποψία. Ήμουν πιασμένο στο σώμα. Το απέδιδα, διότι είχα το Σαββατοκύριακο, έκανα καλή έτσι, γυμναστική στον εαυτό μου και λέω, μήπως, λέω, κοίτα, πιάστηκα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ήταν αυτό που λένε οι άνθρωποι, το πόνο στα κόκαλα. Εγώ το νιώθα σαν πιάσιμο. Έφυγε μετά, δεν το έχω τώρα. Και έχω ένα ελαφρύ μιχαλάκι. Ελαφρά θα το περάσει, Άρη, όπως την είναι ο γιατρός εδώ, ο κύριος Βασιλακόπουλος. Θα σου πει ο κύριος Βασιλακόπουλος τι θα κάνεις τώρα. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Με τον κύριο Βασιλακόπουλο έχουμε μιλήσει. Έχετε μιλήσει. Και ο κύριος Βασιλακόπουλος. Θα τον έχουμε εδώ σε 5 μέρες, κύριε Βασιλακόπουλε. Τι λέτε τώρα? Μισό λεπτό να ρωτήσουμε, Άρη, θα είναι εδώ σε 5 μέρες? Νομίζω ότι θα είναι. Το σωστότερο βεβαίως για να είμαστε απόλυτα ειλικρινής και ακριβής είναι να έρθει με το που θα βγει ένα αντιγονικό τεστ αρνητικό. Οπότε θα είναι σίγουρος ότι εκτός από τις 5 μέρες
της καραντίνας. Δεν θα νοσεί ακόμα. Δεν θα έχει ιοφορία έτσι ώστε να μπορεί να κολλήσει άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Από την άλλη, να πω και ότι η απομόνωση δεν είναι πλέον πρόβλημα, διότι είναι τέτοια μεταδοτικότητα της όμικρον, mm-hmm. Που σύντομα κολλάς και τη γυναίκα σου και μετά δεν υπάρχει πρόβλημα, αν είναι οπότε δύο. Οπότε κάνεις ό,τι θες μετά. Ναι, είστε μετά. Καλό είναι να το αποφύγεις βέβαια, μπορείς φυσικά. Αλλά όπως είπε και ο Άρης, έχουμε αραιώσει τα σπίτια πια. Εμείς είμαστε πια μόνοι μας, κύριε Βασιλακόπουλε. Τα παιδιά την έχουν κοπανίσει και έχουμε με τον Άρη το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τώρα στο σπίτι. Αυτό είναι μεγάλο συναισθηματικό θέμα, αγαπητέ μου, και πρέπει κάποια στιγμή να βγάλουμε τον πόνο μας. Να το πούμε οι δυο μας κάποιες, να το συζητήσουμε αυτό. Πρέπει να βγάλουμε τον πόνο μας. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς. Είναι μεγάλο συναισθηματικό πρόβλημα. Και επειδή είναι και ο, εκτός από τον φίλο μου τον κύριο Βασιλακόπουλο, είναι και ο φίλος Βαγγέλης, με τον οποίο προφανώς δεν συμφωνούμε σε πολλά πράγματα. Αλήθεια. Αλλά μπορώ να χωθώ λίγο στη συζήτηση και να το πείσω. Εννοείται. Περαστικά καταρχάς, Άρη. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, να είστε καλά. Τώρα, το βιντεάκι με την υπογραφή Νέα Δημοκρατία ή φωνάζει εκλογές ή φωνάζει λάθος. Ας το αποφασίσει το κοινό. Εγώ τα βάζω και τα δύο στο τραπέζι, διότι τώρα δεν μπορεί τώρα τα ραφάλ να βάζει από κάτω Νέα Δημοκρατία. Εγώ νομίζω ότι φωνάζει το δεύτερο που είπε, Σάρη. Το λάθος. Ακούω ότι υπάρχει μια ενόχληση γι' αυτό. Ναι, δεν το βάζει. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν το βάζει. Και δεύτερον, έχω και μία παρατήρηση. Την οποία μου τη στέλνει ο καθηγητής κύριος Καρίδης, ο οποίος μου τηλεφώνησε χθες το μεσημέρι κάποια στιγμή και μου λέει, αγαπητέ μου φίλε, γιατί είμαστε πολύ παλιοί γνώριμοι με τον κύριο Καρίδη. Ο κύριος Καρίδης, σημειώνω, είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών. Βεβαίως. Στο Εθνικό Μεσόγειο. Πολύ γνωστός, έγκυρος καθηγητής κλπ. Βέβαια. Ναι, μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει. Του λέω, κύριε καθηγητά, είμαι κλινίδι. Είμαι ηχουρό, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ. Δεν. Αλλά τώρα, μια που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω, μου λέει οι υπερπτήσεις και μου στείλει και mail, μάλιστα ο άνθρωπος. Σας το έλεγα αν ήμουν εκεί δηλαδή. Με τις υπερπτήσεις. Επίσης, μου λέει, δημιουργούνται συντονιστικά φαινόμενα στο μνημείο του Παρθενώνα, δηλαδή η διέλευση πάνω από την υπερπτήση πάνω από την Ακρόπολη. Γι' αυτό και απαγορεύονται αυτά. Και τα δομικά του στοιχεία. Κατά αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιάζονται οι σχετικές κινήσεις μεταξύ των μαρμάρινων στοιχείων, με αποτέλεσμα οι αρμοί τους να τρίβονται μεταξύ τους και έτσι να πολλαπλασιάζεται η φθορά τους. Αυτό που λες, Άρη, ισχύει. Είναι λάθος αυτό που κάνουν και εκεί σταματώ. Ισχύει αυτό που λες γενικά. Γι' αυτό και δεν επιτρέπονται οι πτήσεις πάνω από την Ακρόπολη. Είναι γνωστό αυτό, το ξέρουν όλοι. Αλλά εδώ τώρα γίνεται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μια εξαίρεση ακριβώς για λόγους συμβολικούς. Ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα χαιρόμαστε, για μια στιγμή, δηλαδή, χαιρόμαστε που έχουμε τα ραφάλ. Και τελειώνω με αυτό. Χθες είχαμε την τέταρτη πτήση drone, τουρκικού drone, πάνω από νησί μας. Mm-hmm. Το είχε η Καθημερινή, θα το λέγαμε αν ήμουν εκεί. Το δείχναμε και πριν από λίγο σε χάρτες. Θες να διαβάσουμε επίσης τον Άρη για να τον αποχαιρετήσουμε. Άρη, θες να σου αφιερώσουμε ένα ωραίο στιχάκι που έχει σήμερα η Καθημερινή. Βεβαίως. Λοιπόν, Δημήτρης Χατζόπουλος, ξεκινάς. Και αν οι Γάλλοι μας αδειάζουν τα σεντούκια. Και στα μάγουλα το δάκρυ κάνει λούκια. Και αν οι Τούρκοι μας τα κάνανε σουτζούκια. Και στην ψάθα κακομύριδες ψοφάν. Σερσέ ραφάλ. Δεν κάνει και τόσο πολύ ρήμα, αλλά καλό είναι. Για φινάλε. Ωραίο είναι. Δεν είναι κακό. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι καταπληκτικό. Και μόνο η αναφορά του στο σουτζούκι, που δυστυχώς δεν το τρώω πια γιατί μεγαλώσαμε, είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί βάζει μέσα και όλα τα χαρακτηριστικά. Έτσι είναι. Περαστικά σου και ελπίζουμε να τα πούμε αύριο και με εικόνα. Πρώτο Θεός. Ναι. Να πάνε όλα καλά και να το. Περαστικά σου, Άρη. Περαστικά, Άρη, να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.